Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Νέα εβδομάδα επεισοδίων, με την Αριαδνή να παραδέχεται τελικά στον Στάθη ότι τα κλειδιά τα ξέχασε ο Χριστός, όταν πήγε στο σπίτι τους για καφέ. Ο πατέρας της όμως δεν την πιστεύει, και εξαγριώνεται περισσότερο που του λέει ψέματα, ενώ η παρακινδυνευμένη αποστολή της Δήμητρας αγωνιά τον Γιώργη όλο και περισσότερο. Η ξένια παίρνει το μωρό από το μαιευτήριο και ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για αυτήν, καθώς πρέπει να αποφασίσει πώς θα χειριστεί τον Δημοσθένη, εκβιάζοντας τον με τον νεογέννητο γιο του, για να του αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερα ανταλλάγματα. Στο μεταξύ ο Ορέστης μετά από προτροπή του Ποτή, ψήνει την Άννα να αφήσει τα επικίνδυνα σπορ και να ξεκινήσει καινούριο χόμπι, με τον Παρασκευά να δηλώνει διατεθειμένος να ψευδομαρτυρήσει για χάρη της Χάιδος, και την αφήνει άφωνη. Η Θοδώρα για πρώτη φορά δείχνει μία άγνωστη πλευρά του χαρακτήρα της, και μιλάει με πολύ σκληρό τρόπο στην Μαργαρίτα, ενώ στη συνέχεια μετανιώνει με τον τρόπο με τον οποίο της μίλησε, αλλά της ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει να επεμβαίνει στα προσωπικά της. Από την άλλη, ο Χρήστος εκφράζει τον έρωτά του στην Αριάδνη, και της λέει ότι σκοπεύει να χωρίσει με την Αφροδίτη για χάρη της. Ωστόσο η σχέση της με τον πατέρα της κρέμεται από μία κλωστή, καθώς της δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί να τον ξεφτυλίσει, παρόλο που η Αριάδνη αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τον Χρήστο. Στο μεταξύ ο Ισίδωρος και ο Τζον επιστρέφουν από την Βοστόνη, ενώ αργότερα ο Τζον συναντάει την Αθηνά, αλλά η Φίλιο δείχνει για μία ακόμα φορά την δυσαρέσκειά της. Η Χάιδο ανησυχεί για την επικείμενη δίκη της, και ο Λυκούργος προσπαθεί να την καθησυχάσει, ενώ ο Πότης ξεκινάει συνεδρίες, προκειμένου να ξεπεράσει την κακή συνήθεια του κουτσομπολιού. Η Ιουλία συμβουλεύει τον Στάθη να μην το τραβήξει στα άκρα το θέμα με την Αριάδνη, αλλά εκείνος παρακολουθεί την κόρη του, και την πιάνει στα πράσα με τον Χρήστο. Έξαλλος με αυτό που ανακάλυψε, ζητάει από τον Χρήστο το λόγο, αλλά αυτά που ακούει δεν του αρέσουν καθόλου. Στο μεταξύ η Αριάδνη απαντά στον πατέρα της, ότι είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την παράνομη σχέση της με τον Χρήστο, και μαζεύει τα πράγματά της για να φύγει από το σπίτι. Ο Στάθης μεταφέρει τα νέα στο Λυκούργο, και τότε ανακαλύπτει ότι ο φίλος του γνώριζε τα πάντα για αυτή τη σχέση, με αποτέλεσμα να τσακωθούν άσχημα οι δύο τους. Παράλληλα ο Μάνος μιλάει στον Ισίδωρο για τα κατορθώματα της Αμαλίας όσο αυτός έλειπε στην Αμερική, κάτι που κάνει αργότερα και η Χαϊδό. Ο Φίλιππος άρχισε να φέρεται περίεργα, γεγονός που παρατηρούν η Μαργαρίτα και η Βασιλική, αλλά δεν καταφέρνουν να τον πείσουν να τους μιλήσει. Η Δήμητρα μπαίνει ξανά στο σπίτι των Αρουσαίων, αλλά κάνει ένα μοιραίο λάθος, που θα προδώσει την παρουσία της εκεί. Η Βασιλική βλέπει την Αριαδνή να μπαίνει στον ξενώνα στο Ίτυλο, και ρωτάει τον Στάθη γιατί έφυγε από το σπίτι η αδερφή της. Ο Τζον στην συνέχεια με άγνες προθέσεις χαϊδεύει την Φιλό, και αυτή τον βρίζει άσχημα, με την Αθήνα να έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση. Στο μεταξύ η Αφροδίτη διακόπτει μία ερωτική στιχομηθεία ανάμεσα στον Χρήστο και την Αριάδνη, πιάνοντας τους επ' αυτό φόρο και παθαίνει σοκ. Η Βασιλική από την άλλη βλέπει έναν φρικτό εφιάλτη και ταράζεται, φοβούμενη μήπως αποδειχτεί και αυτός προφητικός. Αργότερα σε μία κρίση ειλικρίνειας, ο Μιλτιάδης αποκαλεί την Βασιλική ιδανική γυναίκα. Παράλληλα η Φιλιό απαιτεί να φύγει από το σπίτι της Αθηνάς, και να μετακομίσει στην Μαργαρίτα. Η Ιουλία στέλνει μήνυμα στην Αριάδνη, και για πρώτη φορά η κόρη της της απαντάει με ευγένεια. Τέλος ο Ρουσέας και η γυναίκα του εγκαθιστούν κρυφές κάμερες μέσα στο σπίτι τους, για να μάθουν επιτέλους ποιος μπαίνει κρυφά στο υπόγειο τους. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.